είμαστε έτοιμοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές πια, να υποδεχτούμε στον Σφαίρα 98,7 τις Μέλισσες! Ναι, 8, 7 είναι σαν να γίνεται αντίστροφη μέτρηση. Ακριβώς. Γιατί έχει πλησιάσει επιτέλους αυτή η ώρα που θα βγούμε στο Παγκρίτιο για να μας σπάσουμε, για να γίνει χαμός. Είναι Τετάρτη 20 Ιουλίου και είμαστε εδώ στην Κρήτη. Ένας επίδοξος και φιλόδοξος καινούργιος ραδιοφωνικός παραγωγός και σε κύριο Κώστας Μαυρογέννης θα είναι στην παρέα μας. Κώστα. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, γιατί... όχι, απλώς μου έκανε εντύπωση το 987, γι' αυτό, αλλιώς τι θα το έκανα όλο αυτό. Προσπαθεί να σου φάει τη δουλειά, είναι ξεκάθαρο. Έτσι και αλλιώς, και το λογοτυπό μας, αλλά και ο Σφαίρα, σαν ραδιόφωνο. Είμαστε στο πιο σφαίρα το ραδιόφωνο της Κρήτης, θα τα λέμε και αυτά. Παιδιά, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που επιτέλους θα παίξουμε στο αγαπημένο μας Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο στάδιο, και θα τα σπάσουμε. Ελπίζω να μην φέρετε εύθραυστα, γιατί θα τα σπάσουμε και αυτά. Είστε έτοιμοι να παίξετε μπάλα? Αν και ναι, παίξαμε λίγο μπάλα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αν και άμπαλοι, παίξαμε. Κώστα, θες να πεις κάτι για την αμπαλοσύνη σου? Θέλω να πω ότι είμαι ο πιο άμπαλος. Ότι είδατε, ήταν CGI, δεν μπορούσα να αλλάξω ούτε μια πάσα. Είχαμε κασκαντέρ για τον Κώστα, ναι. Φέραμε κασκαντέρ ποδοσφαιριστή. Οκ, εντάξει, μπορεί να μην παίζω καλή μπάλα, αλλά τουλάχιστον δεν... Παιδιά, δεν νομίζω το παιχνίδι να ήταν στημένο. Όχι, ήταν στημένο, γιατί δεν πρέπει να ξέρουμε τα αποτέλεσμα. Και σκηνοθετημένο. Φυσικά, πάντα, πάντα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, γιατί έχω χάσει και εγώ την μπάλα μαζί σας. Σας είδα από την περασμένη εβδομάδα. Φύγατε. Είχατε Δευτέρα Θεσσαλονίκη. Ξαναήρθατε. Τι συμβαίνει μέσα? Σαν τις μελισσούλες μου φαίνεται, πάτε πάνω κάτω. Ακριβώς, γιατί πρέπει να συνδράμουμε σε αυτή τη μουσική επικονίαση. Άλλωστε, οι μέλισσες σε αυτή τη δουλειά έχουν να πηγαίνουν από λουλούδι σε λουλούδι, και μάλιστα σε μουσικό λουλούδι. Εδώ πέρα στην Κρήτη θα... Τι θα κάνουμε? Θα τραγουδήσουμε. Παίρνω πάσα από το αεροπλάνο τώρα που περνάει από πάνω. Καλό ταξίδι! Καλά να περάσουν, γιατί μάλλον ή πάνε διακοπές είμαστε ή επιστρέφουν. Οι μόνες μέλισσες που πετάνε με αεροπλάνο, γιατί άλλες πετάνε χωρίς. Όχι, παρεμπιπτόντως, πρόσφατα ζήτησαν κάποιες αεροσυνοδοί να τους γράψουμε κάτι για το πλήρωμα, και τους λέω, είμαστε οι μόλις μέλισσες που πετάμε στα 35.000 πόδια. Και αυτό είναι μια παγκόσμια πρώτη. Γενικά, με το όνομα μπορούμε να παίξουμε με πολλά πράγματα, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως... Καταρχήν, τόσες μέρες που έρχεστε, φεύγετε από την Κρήτη. Ρακύπρε, παιδιά, έχετε πιει. Σωστό, γιατί άλλωστε πρέπει να φτιάξουμε και ρακόμελο. Για πες το λίγο. Πώς δεν έχουμε πιει ρακί? Παιδιά, εγώ έχω χάσει το Πάσχα μια φορά από την Πολυρακή. Εδώ καλέ, τώρα αυτές τις μέρες λέω. Εντάξει, έχετε πιει. Έχουμε πιει, αλλά θα πιούμε κι άλλο. Δεν ωραία. Έχει, δεν φτάνει. Αν βάλω τη ρακί εγώ τώρα. Θα βάλει το μέλι. Αυτό, ναι, θα το βάλουμε. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Α, γιατί έχεις φέρει όντως ρακί. Φτιάχτηκε ήδη, παιδιά, ρακόμελο. Τι μου λέτε. Και προσέξτε τώρα. Έχω φέρει, το έχω βάλει και στο ψυγείο, είναι λίγο παγωμένο, έτσι, γιατί το καλοκαίρι το πίνουμε παγωμένο. Είναι υπέροχο. Το χειμώνα ζεστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άνοιξη έτσι. Οπότε, δεν ξέρω αν εσείς ήρθατε για συνέντευξη, εγώ ήρθα για να πιούμε ρακόμελο, όπως καταλαβαίνετε. Και πέρα από αυτό, αυτό θα το πιούμε τώρα μέχρι να τελειώσει η συνέντευξη. Μπορούμε να παίξουμε κιόλας. Αν δεν απαντάτε στις ερωτήσεις μου ή αν απαντάτε. Το καταλαβαίνω. Δεν απαντάτε ψέματα, τότε θα πίνετε ένα ποτηράκι. Λοιπόν, σας πήρα όμως και κάτι με την Κρήτη. Πω, ευχαριστούμε έτσι, πάρα πολύ. Αναμνηστικό, δεν είναι χορηγούμενα, παρακαλώ. Εσύ, τι ωραίο. Μη ζουμάρει. Τι ωραίο μπουκάλι είναι αυτό. Είναι σαν την Κρήτη. Ναι. Οπότε, ζέτα, αν έχουμε και ποτηράκια, σιγά σιγά μέχρι να τελειώσει η συνέντευξη, μπορούμε να πιούμε. αυτή είναι η θερμότερη υποδοχή που μας έχουν κάνει, νομίζω. Χαίρομαι θα πάρα πολύ. Τα αίματα, δηλαδή. Αν και τελευταία κυδρωμένη, δεν ξέρω, έχετε κι άλλες συνεντεύξεις που φύγετε. Τώρα έτσι όπως το έφτιαξε εδώ, νομίζω δεν θα φύγει. Αν και να σου πω, ο Πίσος πήγε το Πάσχα αρκετή ρακή για να είναι μέχρι τώρα. Ναι, όχι, μιλάμε για 15 καραφάκια. Ρακή σκέτη, όχι. Ρακή σκέτη και λίγο έτσι τσίμπι τσίμπι, αλλά και λες, όταν κάθεσαι λες, μια χαρά είναι αυτό, δεν σε πειράζει. Με το που σηκώνεσαι, αρχίζει και γυρνάει ο κόσμος, τελικά είναι σφαιρική όντως. Σκέτη ρακή είπαμε, με σκέτη. Και το πατσαφέτο, γιατί με μέλι μαζί τέλος πάντων είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί είναι γλυκιά η ρακή και κατεβαίνει κάτω. Να ξέρουμε. Κάπως έτσι, παιδιά, με τα ρακόμελα
και με κάποιον Μελισσά, έτσι τον λένε, που πέρασε εκεί που καθόσασταν πριν αρκετά χρόνια, φτιάχτηκε και το όνομα, έτσι, Μέλισσες. Ακριβώς έτσι, ναι, ναι, ναι. Αυτός ήρθε να επισφραγίσει ότι η ιδέα τελικά ήταν καλή, γιατί είχε πέσει το τραπέζι το όνομα Μέλισσες και κάποιος από την πάντα δεν το ήθελε πια. Και τον πείσαμε με αυτόν τον τρόπο. Τελικά πέρασε ήταν καρμικό. Πέρασε ο Μελάς και ήταν καρμικό, ναι. Ναι. Ευτυχώς που δεν πέρασε σουβλατζής, λένε κάποιοι. Ή σκουπιδιάρικο. Γιατί... Εντάξει, εκεί δεν νομίζω τώρα. Έτσι, ήταν οι Μέλισσες, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Τι θα δούμε στη συναυλία, γιατί γενικά αυτές τις μέρες, το τελευταίο μήνα, πόσο καιρό κάνετε τώρα τις συναυλίες όλη την Ελλάδα? Έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο. Από το Μάιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα στις συναυλίες. Ναι, ναι, ναι. Και εσείς δεν κάθεστε καλά. Δεν κάθομαστε καλά. Όχι, μια στους στήλους ανεβαίνετε. Μια Φουρέιρα τραγουδάμε. Μια σαμπάνι μιμήστε. Τι συμβαίνει? Πετάνε κρουασάν. Ναι, αυτό που λέμε. Κώστα, το μικρόφωνο. Μια λέω πετάνε κρουασάν, γιατί αρχίζει νέα μόδα τώρα που μπορεί να εφαρμοστεί και σε νυχτερινά κέντρα το χειμώνα. Αντί για λουλούδια, μπορούν να πετάνε γλυκά ο κόσμος. Τέτοια λέγε, εσύ να έρθουν αύριο να μας πετάνε πάστες. Να τρέχεις να αλλάξεις, να πούμε σακάκι μέσα στη μέση. Ή ακόμα χειρότερα. Πιάνετε και κρουασάν στον αέρα. Έχω κρουασάν στον αέρα. Πιάνετε κρουασάν και τα ανοίγει τη συσκευασία χτυπώντας το κεφάλι μου για να σκάσει. Δεν το έκανα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι εκδηλώνεται ο κόσμος πολύ διαφορετικά. Ναι, γιατί έχουν περάσει δύο χρόνια τώρα που είχαμε όλες αυτές τις απαγορεύσεις, περιορισμούς. Οπότε με τις συναυλίες αυτές. Ο κόσμος έρχεται κοντά, είναι όλοι μαζεμένοι μπροστά, υπάρχει ένα φοβερό κλίμα. Δύο χρόνια μαζεύανε ιδέες. Ναι. Εγώ σκεφτόμουν αυτά τα δύο χρόνια πώς θα τρομάξω τους συνεργάτες μου και ανέβηκα πάνω στο δεύτερο στήλο. Ναι. Φοβηθήκατε, παιδιά, να τον είδατε πάνω στο στήλο? Εγώ θα το πω σαν αυτό που λέει το φίδι. Εγώ φοβήθηκα. Μετά κατέβηκες μόνος, γιατί δεν το είδα όλο. Δεν έχω πρόβλημα με τα ύψη. Άλλωστε τόσα χρόνια στην κορυφή. Εντάξει τώρα, να τα λέμε και αυτά. Το νούμερο ένα συγκρότημα της Ελλάδος, έτσι. Πήρατε και φέτος το βραβείο στα ΜΑΤ. Για άλλη μια χρονιά νομίζω πια ότι είναι αναμενόμενο. Και για εσάς και για εμάς. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Τι καιρό έχει? Έλα, φυσάει. Φυσάει πολύ από το σπασμένο το τζάμι. Δεν είναι αναμενόμενο. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Όντως δεν είναι αναμενόμενο και κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η αγωνία για το αν θα... Τι έγινε, Κώστα, δεν συμφωνείς? Έχουμε ξεκινήσει το παιχνίδι με τα ποτήρια. Για τα ποτηράκια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όχι απλά δεν είναι αναμενόμενο, αλλά κάθε φορά είναι σαν την πρώτη φορά που το κερδίζουμε. Λέμε, ο ενθουσιασμός είναι τεράστιος και καμιά φορά, ξέρεις, δεν το συζητάμε πριν τα βραβεία, για να μην το ξεζέψουμε. Και ευτυχώς μας ανταμείβει ο κόσμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα τώρα. Και ήθελα να σας ρωτήσω και όλη αυτή η φάση που έγινε με τους τράπερ, με τους ράπερ, με τον Light που έχει συνεργαστεί κιόλας, αλλά δεν θα σας ρωτήσω. Γιατί δεν θέλω να χαλάσω το... Γιατί είναι μια κακιά στιγμή, θεωρώ, και ειδικά σε αυτά τα βραβεία που και όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική περιμένουμε πώς και πώς να τα δούμε και εσείς φυσικά να τα βιώσετε. Θέλω να μου πεις όμως για τη συνεργασία σας με τον Light. Πώς ήτανε? Ήταν... Πάρα πολύ εύκολη και φανταστικά καλή. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ κανένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι όντως ήταν μια πάρα πολύ κακή στιγμή, γιατί δεν τον αντιπροσωπεύει αυτή η συμπεριφορά, ούτε αυτόν ούτε τον Σνίκ, θεωρώ. Και επίσης πιστεύω ότι υπάρχει μερίδιο ευθύνης από όλους, έτσι. Ναι. Ενώ και από την διοργάνωση θα πρέπει να... να μην υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς δεν διασφαλίστηκε και είχαμε αυτό που είχαμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω μάθει να δίνω και δεύτερες ευκαιρίες στους ανθρώπους και να μην πουλάω και φίλους. Φυσικά και θεώρησα χρέος μου να στηρίξω το τραγούδι, γιατί πάνω απ' όλα νομίζω είναι η μουσική. Έτσι είναι και πάντα πρέπει να βάζουμε πάνω απ' όλα τη μουσική και να νικάει η αγάπη, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος
θα αποφασίσει αν... Ο κόσμος νομίζω πάντα αποφασίζει. Αν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Κατάλαβα. Γενικά φοβάστε τον κόσμο, γιατί βλέπουμε και μέσα από τα social τα τελευταία χρόνια και έτσι βγαίνει πολύ μίσος, πολύ κακία, ισχύει. Χωρίς λόγο. Γενικά, είναι έτσι... παροδική αυτή η κακία νομίζω, ότι δεν αντικατοπτρίζεται τελικά στα στάδια, στα γήπεδα, στα μαγαζιά, γιατί ο κόσμος έρχεται με πολύ αγάπη. Νομίζω πίσω από το πληκτρολόγιο μεταμορφωνόμαστε. Mm-hmm. Με έναν τρόπο βγάζουμε το θυμό που όλοι έχουμε ένα θυμό. Και επειδή είναι η ευκολία αυτή της ανωνυμίας, ξέρεις... Που τα πιο πολλά προφίλ είναι και ψεύτικα, ας το πούμε, έτσι. Αυτό. Ναι. Και τους αρέσει να τρολάρουν και να βγάζουν και ίσως να δείτε. Γιατί πουλάει. Η αλήθεια είναι ότι ο θυμός πουλάει. Στατιστικά, αν δούμε ότι τα πιο viral πράγματα, αυτά που εξαπλώνονται περισσότερα, έχουν θυμό μέσα τους. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Μάλλον... Πολύ έντονος είναι σήμερα ο θυμός, ούτως ή άλλως. Είναι... Θα έλεγα ότι είναι πιο έντονο αίσθημα από την αγάπη ο θυμός. Εννοώ σε δύναμη είναι πιο έντονος. Οπότε προφανώς πουλάει και πιο πολύ. Μάλιστα. Αλλά η αγάπη κερδίζει πάντα. Έτσι, ναι. πάντα. Και να ξαναπεράσω στο κρουασάν, γιατί παλιότερα. θέλω να μου. Να σα ρωτήσω. Γιατί είσαι ο πιο γλυκό τη παρέα. Και εσύ είδα, αλλά. Ξέρεις γιατί ενθουσιάστηκα. Γιατί μικρό έτρωγα κάθε μέρα κρουασάν. Το οποίο δεν πήγε πολύ καλά, να ξέρετε. Δηλαδή, μην το ακολουθήσετε αυτό, γιατί παίρνει πολλά κιλά έτσι. Αλλά ένα μία στο τόσο τώρα έτσι. Θέλω να ρωτήσω. Τελικά όμως, πιο καλά να σας πετάνε κρουασάν ή στιχώδες μου. Έχουν συμβεί και τα δύο, να τα λέμε αυτά. Νομίζω ότι είναι κάποιο αστείο στη δική μου περίπτωση, γιατί θυμάμαι, μου είχε συμβεί και όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, που είχα μια μηχανή, είχα ένα TDM τότε και το είχα στην πλειοτή των γονιών μου. Και μου είχαν κρεμάσει ένα τεράστιο σουτιέν. Ήταν καπελάκι για δίδυμα. Και από τότε. Επαναλαμβάνεται μάλλον στο ζώο αστείο, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δεν είναι άσχημο. Αισθάνομαι πολύ κολακευμένος, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τα πετάνε οι γυναίκες. Έρχονται οι άντρες και μου τα πετάνε για πλάκα, για να με πειράξουν. Μα δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν έχω βρει τους ιδιοκτήτες. Γενικά αυτό παίζει τελευταία. Είδαμε και στη μεγάλη συνέντευξη, στη μεγάλη συναυλία που έγινε με τον Ισπανό. Παιδιά, έχω κολλήσει τώρα, δεν θυμάμαι πώς το λέμε. Που άνοιξε η Φουρέιρα. Εκεί κι αν έγινε. Δηλαδή, δεν έμεινε σουτιέν για σουτιέν. Συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή την επόμενη μέρα κλείσαν όλα τα μαγαζιά με τα. Ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε ο Μαλούμα από τα γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν έχει πλάκα. Συγγνώμη, μου δώσε φοβερή πάσα. Τώρα που είπατε για γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, να πούμε ότι αν δεν έχετε προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήριά σας, έχει εκτός από το ticket services και στο σούπερ μάρκετ Χαλκαδάκης. Βεβαίως. Μεγάλη αλυσίδα εδώ, 40 σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει. Μαζί με ένα γάλα που μπορεί να πάρει. Πάνω στο σπίτι τώρα μην παίρνει τα αλλά άμα πάρετε... Μπορείτε να πάρετε και μακαρόνια. Μπορείτε να πάρετε αβοκάντο. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και στο τέλος στο ταμείο πείτε... Πιάστε και 2-3 εισιτήρια μέλισσες, γιατί απόψε... Πάρτε και για φίλους. Πάρτε για γονείς, για παιδιά. Πάρτε και για φίλους. Για πείτε τώρα, τι θα δούμε απόψε, γιατί λέμε τόση ώρα τι έχουμε δει στις άλλες συναυλίες. Εδώ στο Ηράκλειο, τι θα δούμε, παιδιά. Εδώ στο Ηράκλειο, παιδιά, υπόσχομαι ότι δεν θα σκαρφαλώσω κάπου, εκτός βέβαια και αν υπάρχει κάπου να μήπως με δέσετε, θα κάνεις βουτιά στο κοινό, για να... Μια βουτιά στο κοινό. Να το ξέρουν εκεί οι κοπέλες να μαζευτούν από κάτω. Ναι, μια βουτιά στο κοινό. Απλά να έχουμε κάποιους δυνατούς από κάτω, παιδιά, γιατί είμαι κανένα 85 κιλά. Επειδή συνήθως θα μαζευτούν κορίτσια και γυναίκες, λέω να βάλετε 2-3 άτομα δικά σας από κάτω, να είστε σίγουροι. Γιατί την έχω πατήσει παλιά έτσι. Την έχω πατήσει παλιά έτσι σε μια συναυλία. Μου λέγανε πέσε, έπεσα. Και τελικά έπεσα κάτω. Όχι, δεν έπεσα. Με πιάσανε, αλλά με αφήσανε κατευθείαν δηλαδή. Και μετά απλά με τραβάγανε. Δεν με αντέχανε. Τι να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι γράφετε, ό,τι τραγουδάτε, γίνεται επιτυχία. Δεν θα ρωτήσω το κλασικό πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, λαδώνουμε τα ραδιόφωνα. Κάποιο μαγικό τρόπο έχετε βρει, έτσι. Νομίζω ότι το ταλέντο σας το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε κι εμείς πια και σας έχουμε αγαπήσει τόσα χρόνια. Αλλά το να γίνεται πραγματικά κάθε τραγούδι επιτυχία,
Θέλω να μου πείτε αν ξεχωρίζετε κάποιο δικό σας κομμάτι. Αυτό νομίζω περνάει περιόδους. Δηλαδή άλλες φορές μας αρέσει μια μπαλάντα περισσότερο, mm-hmm. άλλες φορές επιζητάμε να ακούσουμε κάτι πιο ανεβαστικό. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχωρίσει κάποιο τραγούδι συγκεκριμένα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος. Κάποιο να σας έχει στιγματίσει, κάποιο να έχει γραφτεί για ένα ιδιαίτερο λόγο. Σίγουρα. Αν δραστούν από το σφαιρικό, λοιπόν. Όλα τα τραγούδια. Είμαστε και στο Γρασίδι και όσο να είναι. Είμαστε και στο Παγκρίτιο. Μπορούμε να κάνουμε λίγο δηλώσεις. Σαν παράγοντες. Ναι, παράγοντες. Σίγουρα έχουμε... Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, ο καθένας τα δικά του και όντως αναλόγως τη στιγμή και την περίοδο που διανύει κάποιος μπορεί να τον εκφράζει περισσότερο κάποιο mm-hmm. τραγούδι παραπάνω. Τραγούδια που έχουν στιγματίσει προφανώς ήταν το κρυφά που ξεκινήσαμε και έγινε αμέσως ένας πολύ μεγάλος ντόρος και ακούστηκε το τραγούδι πάρα πολύ. Εκείνη τη χρονιά είχε βγει νούμερο 2 μετά τον Ρους και τις εξαιρέσεις. Mm-hmm. Ακούγεται λίγο ή το παθέσαστο το νούμερο 2. Ναι, αλλά. Να σου πω κάτι. Γιατί ο δεύτερος είναι ο πρώτος χαμένος. Αλλά αυτό σε πεισμώνει όμως για να. Επόμενη την φορά να είσαι εσύ ο πρώτος. Η αλήθεια είναι ότι στις αρχές το. Αυτό μας είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Δηλαδή το να κάνουμε επιτυχία και να είναι και το επόμενο και το επόμενο ξανά έτσι πολύ αγαπητό. Θεωρώ ότι μετά το έλεγες που σημείωσε και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία και έκανε ένα crossover στο mm-hmm. ευρύ κοινό. Mm-hmm. Από τότε μας έδωσε λίγο περισσότερη προσοχή ο κόσμος και άρχισε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα τραγούδια να τα εκτιμά. Εμένα και με να είχε τα... συγκλονίσει το κομμάτι και το βίντεο κλιπ, παιδιά, πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, με είχε συγκινήσει. Αλλά γενικά, σε όλα σας τα βίντεο κλιπ, περνάτε και ένα μήνυμα. Ή από αυτό που ακούμε, όταν βλέπουμε το βίντεο κλιπ, βλέπουμε και μια άλλη πλευρά. Πολύ χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί εμένα τουλάχιστον είναι τεράστιο μου πάθος η σκηνοθεσία και είναι και κοινό πάθος το να διηγούμαστε σε εισαγωγικά μια ιστορία, το storytelling δηλαδή, και το να φτιάχνεις μια διαφορετική εικόνα από ό,τι έχεις φτιάξει με τον ήχο, γιατί και ο ήχος και οι στίχοι πλάθουν μια εικόνα, mm-hmm. το να δημιουργείς μια διαφορετική εικόνα νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ δημιουργικό ακριβώς. Έτσι. Και εμάς τουλάχιστον μας εκφράζει πάρα πολύ. Εκφραζόμαστε πάρα πολύ μέσα από την τέχνη της εικόνας. Και να δέσεις τον ήχο με την εικόνα χωρίς να πας στην safe οδό, ας πούμε, ότι θα κάνω ό,τι λέει το τραγούδι, δηλαδή θα το αποτυπώσω σε εικόνα για να δώσεις μια εντελώς διαφορετική εκδοχή και να δημιουργήσεις συναισθήματα και από την εικόνα. Το οποίο αυτό με το βίντεο κλιπ του έλεγε το κατάφερε στο 100%. Δηλαδή το βλέπουμε ακόμα και ανατριχιάζουμε σε κάποια σημεία. Και από άλλα βίντεο κλιπ mm-hmm. μας, δεν το συζητώ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και είναι φανταστική και η διαδικασία του να συζητάς και να βρίσκεις ιδέες και να κάνεις όντως brainstorming. Ναι, είναι φανταστική η διαδικασία. Την απολαμβάνουμε κάθε δευτερόλεπτο ότι το απολαμβάνουμε. Παιδιά, εσείς τώρα γιατί μπορείτε να διαφωνήσετε, γιατί είστε και φίλοι, έτσι... Για τις διατροφικές συνήθειες μόνο. Τίποτα άλλο. Και στην καραντίνα μένατε μαζί, έτσι, γενικά είστε πολύ δεμένοι εκτός από ένα συγκρότημα, είστε και δεμένοι σαν φίλοι, να υποθέσω. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι σαν φίλοι και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ζήσει τόσες πολλές στιγμές που τα περισσότερα Χριστούγεννα τα έχουμε πέρασει μαζί. Σας, δηλαδή. Ναι, δεν υπάρχει κάτι να νομίζω. Πώς να το κρύψουμε, Πώς να το κρύψουμε, Πώς να το κρύψουμε, άλλωστε. Δεν γίνεται να κρύψουμε κάτι. Τα ξέρετε όλα δηλαδή ο ένας τον άλλο. Είμαστε όλοι τώρα μαζί, οπότε και να θέλει κάτι να κρύψουμε. Ο Χρήστος έχει σχέση. Τώρα τι να λέμε. Είναι σαν να μην είναι εδώ. Είναι, ο Χρήστος είναι ελεύθερο, με μην πω τη λέξη, είναι ελεύθερο πουλί. Είναι ελεύθερο πουλί. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι κάνω πλάκα, γιατί παιδιά ποτέ δεν ρωτάω στις συνεντεύξεις μου προσωπικά πράγματα. Και μόνο που έκανα πλάκα ένιωσα άσχημα, να ξέρετε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έξω τι θέλετε να μου πείτε. Κοίτα τώρα πώς το πω. Όχι, δεν έχω σχέση.
Άμα ενδιαφέρεσαι, δηλαδή μπορούμε να βγούμε για ένα καφέ. Ορίστε. Ο Χρήστος δηλώνει single στην τοποθεσία Κάστρο. Για να δω τα δάχτυλά σου. Αυτό είναι αραβωνά. Εδώ είναι ο αραβώνας. Άρα, όχι, είναι ναυτικός. Όχι, όχι. τι γίνεται τώρα, μετά από το Ηράκλειο πάμε Λάρισα. Σε είδα και Λαχτάρισα, ναι. Εννοείται. Πάμε Λάρισα και... Όχι, έχουμε και Χανιά στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, κάνουμε, εκτός από τις μεγάλες συναυλίες που κάνουμε σε γήπεδα, στάδια και θέατρα, συνεχίζουμε και το tour κανονικά σε... και σε κλαμπ και σε beach bar, οπότε... Διακοπές δεν θα πάτε, ρε παιδιά. Αυτό είναι ένα θέμα που πονάει, ένα θέμα που μας βασανίζει, αλλά οι διακοπές μας ξεκινάνε στα τέλη του Σεπτέμβρη. Μπορείτε να συνδυάσετε τώρα που... Δυστυχώς, ειδικά τον Ιούλιο δεν γίνεται με τίποτα, αφού είδε στιγμή. Προλάβες, ήρθαμε εδώ, ξαναφύγαμε, ξαναπήγαμε. Γενικά νομίζω ότι... διακοπές. Πέρα από τις συναυλίες, γιατί έχω δει και καλλιτέχνες να πηγαίνουν τελευταία στιγμή, έτσι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέω, τι γίνεται, ήρθανε, φεύγουνε, ξανάρχονται, κάνανε βιντεάκι. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να πάει καλά η συναυλία, γιατί, όχι για τις απολαβές, αλλά γιατί είναι φανταστικό το να βλέπεις ένα γεμάτο γήπεδο, ας πούμε, ένα γεμάτο θέατρο, και να υπάρχει παλμός από κάτω μας, μας τρέφει αυτό το πράγμα. Και βέβαια. Θέλουμε να είμαστε κοντά στο κοινό και ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να είμαστε κοντά στο κοινό, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Εκτός από μαζί σου μιλάμε και με όλο το κοινό του... Και τους ακροατές μας εδώ στον Σφαίρα και στα social που θα ανέβει φυσικά το βίντεο. Τι να περιμένουμε μετά τις συναυλίες, δηλαδή έχετε κανονίσει σε κάποιο μαγαζί να είστε από χειμώνα ή είναι πολύ νωρίς τώρα αυτά να τα πούμε? Είναι πολύ νωρίς. Και θεωρώ ότι πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή, στο παρόν. Δηλαδή το καλοκαίρι μας θέλουμε να είναι το καλύτερο καλοκαίρι που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα και μέχρι στιγμής αυτό συμβαίνει. Και θέλουμε να χτίσουμε εμπειρίες και θέλουμε να έρθουμε κοντά στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, μάλλον σε όλη την Ελλάδα, στον κόσμο της Ελλάδας. Και γιατί όχι και στο εξωτερικό. Άλλωστε πάμε και στην Κύπρο πολύ συχνά. Στην εξωτική Κύπρο μας. Στην Κύπρο μας. Πολύ ωραία. Όχι, εντάξει, δεν είναι εξωτερικό η Κύπρος. Για μας είναι Ελλαδάρα, εννοείται. Αλλά αυτό το σκεφτόμαστε για του χρόνου. Δεν ξέρω, μια πανευρωπαϊκή. Υπάρχει. Στους Έλληνες φυσικά του εξωτερικού. Που εκεί και αν διασκεδάζουν πραγματικά με την ψυχή τους, έτσι, όσοι... Να ρωτήσω τώρα, κάποια άλλη συνεργασία θα έρθει? Βέβαια τώρα είναι νωρίς, γιατί κυκλοφόρησε το κομμάτι που εγώ το περίμενα πώς και πώς από εσάς, να έτσι λίγο πιο ρυθμικό, λίγο πιο χορευτικό και μετά το αν. Δηλαδή εμένα γενικά μου αρέσουν έτσι αυτά τα κομμάτια, τα ρυθμικά κτλ. Υπάρχει έτσι σας καρδιά κάποια άλλη συνεργασία ή κάποιο άλλο τραγούδι που θα βγει πιο σύντομα, γιατί στην καραντίνα γράψατε πάρα πολλά, Κώστα, γιατί μου δίνεις το μικρόφωνο? Δίνει το μικρόφωνο. Αποποίησε των ευθυνών, δηλαδή δεν... Φέρε, αναλαμβάνω τις ευθύνες και να πω ότι... Όχι. Όχι, δεν θα υπάρξει η συνεργασία. Είμαστε πολύ ανοιχτοί στις συνεργασίες πάντα και υπάρχουν πάντα συζητήσεις και ιδέες. Και με διαφορετικούς καλλιτέχνες. Με όλων των ειδών της μουσικής. Αυτή είναι η μαγεία, νομίζω, να παντρεύονται ετερόκλητοι καλλιτέχνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάναμε πάντα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό που είχαμε εμείς σαν στόχο είναι κάποια στιγμή να βγει ένα άλμπουμ από εμάς επιτέλους από τόσα χρόνια, οπότε θέλουμε να αφοσιωθούμε λίγο σε δικιά μας έτσι, δημιουργική ξανά περίοδο, ειδικά μετά το tour, για μετά από όλο αυτό το πολύ γεμάτο συναισθήματα καλοκαίρι, να δούμε τι μπορεί να βγει έτσι και σε τραγούδι. Οπότε... Έχω την αίσθηση όμως ότι σίγουρα θα προκύψουν συνεργασίες και θα είναι ένας χειμώνας συνεργασιών. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο, ας πούμε, της παρεξηγημένης αλλά και με λόγο τραπ μουσικής, ας πούμε. Δηλαδή, όντως, πάνε τραγούδια τραπ που λες τώρα γιατί μιλάει έτσι αυτός, αλλά τουλάχιστον κάνουν συνεργασίες και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ακούσουμε και οι υπόλοιποι εμείς. Φουρέιρα θα τραγουδήσει αύριο. Το είδαμε και αυτό στις προηγούμενες συναυλίες. Μας αρέσει η Φουρέιρα. Όντως μου αρέσει και την είδα και πρόσφατα live και ήταν
φανταστική, καταπληκτική. Πάντως θα έχει εκπλήξει σίγουρα. Ναι, θα έχουμε εκπλήξει σίγουρα. Αυτό τα, πώς το λένε, η στήλη να είναι καλά βιδωμένη και θα το φτιάξω. Να πούμε και για το X-Factor πριν κλείσουμε, διότι ήταν και αυτό έτσι μια εμπειρία για σένα, διαφορετική. Από τη θέση του κριτή. Ναι, ακριβώς. Και, να πες μας λίγο αυτό. Ήταν κάτι που έχω ξανακάνει στο παρελθόν, πάλι στο X-Factor και μια φορά στο Rising. Είναι κάτι που είχες κερδίσει και πάντα, πάλι. Είχα κερδίσει και τις τρεις φορές. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θα ξαναπάρουν τώρα. Δεν θα με ξαναπάρουν, σίγουρα. Σίγουρα δεν θα με ξαναπάρουν. Δεν θα έρθει κανένας άλλος καλλιτέχνης. Θα πει, άμα είναι ο Μάστορας, δεν έρχομαι. Και αυτό είναι το κακό. Οπότε δεν θα έχω δουλίτσα. Και το κορίτσι που κέρδισε είναι και στις συναυλίες. Είναι και στις συναυλίες μαζί μας. Η Κατερίνα Λαζαρίδου είναι σήμερα μαζί. Είναι μια ταλεντάρα, μια φωνάρα. Θα το αντιληφθείτε και το βράδυ. Είναι μια δουλειά. Είναι κάτι που κάνω με όλη μου την καρδιά. Το να μπορώ να είμαι σε μια θέση να συμβουλέψω παιδιά, γιατί δεν είναι απόλυτα. Δεν πάω και κάνω τον κριτικό με γιώτα, ξέρεις. Και όχι με ήττα. Πάω να κάνω, ας πούμε. Διάλετσα, πολύ μ' άρεσε. Α, το έχουμε το κριτικό. Τόσα χρόνια έρχομαστε στην Κρήτη. Θα ακούσετε κάτι μαντινάδες. Ακριβώς. Θα πούμε και μαντινάδες. Αυτή ήταν η έκπληξη. Γιατί έδωσε την έκπληξη, ρε εσύ. Τι είπατε, λίγο μαντινάδα. Όχι, αυτή ήταν η έκπληξη για αύριο. Για σήμερα. Ναι. Τι έλεγα, ναι. Είναι κάτι που το κάνουμε πολύ αγάπη για τη μουσική. Και με αγάπη για τους νέους καλλιτέχνες, γιατί έχουμε περάσει και εμείς από αυτή τη φάση, όχι από τη φάση του talent show, από τη φάση του να είμαστε καινούργοι και να χρειαζόμαστε συμβουλές. Και νομίζω πιάνουν κάθε φορά τόπο, γιατί και ο πρώτος νικητής, ο Γιάννης Ξανθόπουλος, αυτή τη στιγμή βγάζει τραγούδια και δουλεύει διαρκώς. Και ο Γιάννης Ζωγρώσης είναι συνεχώς και αυτός με μια βάλτσα στο χέρι και έχει κάνει και αυτός, έχει ξεκινήσει τη δισκογραφία του. Και ελπίζω να συνεχίσει την παράδοση και η Κατερίνα Λαζαρίδου, είμαι σίγουρος βασικά, γιατί το κορίτσι έχει άστρο και έχει και έχει τρομερή στοχοπροσύλωση και δουλεύει διαρκώς. Εντάξει, δουλειά νομίζω σε αυτό το. Και σε όλα, αλλά ναι. Νομίζω σε αυτό το επάγγελμα ειδικά, έτσι δεν φτάνει μόνο δηλαδή, το ταλέντο, πρέπει να δουλέψεις και σκληρά. Φυσικά. Φυσικά πρέπει να δουλέψεις. Έτσι, μας ακούνε και τα νέα παιδιά. Όχι, αυτό είναι μια τρομερά καλή συμβουλή. Η δουλειά έρχεται πρώτη. Αν ακούσεις εμάς πριν 13 χρόνια, αν ακούσεις τη φωνή μου δηλαδή πριν 13 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με τώρα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, μελισσούλες, θα τα πούμε το βράδυ, λοιπόν, στο Παγκρίτιο Στάδιο, στις 9.30, Μέλισσες, το νούμερο ένα συγκρότημα της Ελλάδος, εδώ στο Ηράκλειο. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στο Σφαίρα 98,7. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σφαίρα 98,7. Και εσένα φυσικά και ελπίζουμε να τα πούμε πολύ σύντομα. Βασικά θα τα πούμε πολύ σύντομα στο Παγκρίτιο, έτσι. Σας περιμένουμε όλους. Μπορείτε να βράδιασε. Για μας θα λέγα εσάς. Θα ξημερώσει μόλις έρθετε στο Παγκρίτιο και δείτε αυτή τη... Καταρρυπάς. Και δείτε αυτή τη λάμψη που θα βγει από τη σκηνή. Εντάξει, Κώστα. Τα λέμε σε λίγες ώρες, παιδιά. Είμαστε όλοι εκεί. Και επειδή εδώ στην Κρήτη είναι πάντα καλοκαίρι, όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική μου αγκαλιά. Στη δική σου αγκαλιά. Okay. Αφού δεν με βοηθάτε όμως, ρε παιδιά. Όχι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνεις καριέρα στο τραγούδι. Ναι, το σκέφτομαι. Στο επόμενο εξπάκτο σου περιμένω. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.